Η κατάσταση που επικρατεί στο λιμεναρχείο Ζακίνθου είναι από απαράδεκτη μέχρι και εγκληματική. Έχουμε μια υπηρεσία αιχμής με μια ύλη η οποία συνεχώς να αυξάνεται και ένα προσωπικό συνεχώς να μειώνεται, είναι και να επιβαρύνεται. Έμεινα έκπληκτος όταν έμαθα ότι υπάρχει μια έντονη τάση φυγής των αξιωματικών της υπηρεσίας. Έμεινα έκπληκτος όταν συνειδητοποίησα ότι υπάρχει έλλειψη ακόμα και στα καύσιμα της υπηρεσίας. Έμεινα έκπληκτος μπροστά σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει αυτή η υπηρεσία και είναι βαθιά υποστελεχωμένη. Επιτέλους, πρέπει να αντιληφθεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση και το κάθε Υπουργείο και το κράτος συνολικά, ότι σε σχέση με όσα προσφέρει η Ζάκυνθος, η υποστελέχωση του Λιμεναρχείου Ζακίνθου είναι τραγικά δυσανάλογη. Πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι μια απλή υπηρεσία το Λιμεναρχείο Ζακίνθου σε ένα απομακρυσμένο και απομονωμένο νησί. Είναι μια υπηρεσία όπου καλείται να διαχειριστεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να εστιάσουμε και σε ένα ακόμα σημείο. Στο γεγονός, το απαράδεκτο, που εν ώψη της ανυπαρξίας στελεχών, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας όταν ερχόμαστε με το ferryboat και από το σκάφος στην Κυλλήνη. Όταν κάνουμε μία ώρα και κάτι παραπάνω μέσα στο πλαίσιο της μεταφοράς μας από την Κυλλήνη στη Ζάκυνθο και κάνουμε μία ώρα και παραπάνω από το λιμάνι προκειμένου να οδηγηθούμε στους δρόμους. Η κατάσταση είναι τραγική. Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί η υπηρεσία.